της 20ης του Φλεβάρη. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό πρακτικά? Πρώτον, δεν υπάρχει η λεγόμενη πέμπτη αξιολόγηση. Δεν υποχρεούται δηλαδή η Ελλάδα σε ηφαισιακά μέτρα όπως αυτά περιλαμβάνονταν στο περιβόητο email του πρώην Υπουργού Οικονομικών, του κ. Χαρδούβελ. Δεύτερον, ως προς τις μεταρρυθμίσεις που θα υλοποιήσουμε, κατέστη σαφές ότι οι ελληνικές αρχές θα έχουν την ευθύνη για την συγκρότηση της λίστας των μεταρρυθμίσεων, προφανώς για την νομοθέτησή τους και την υλοποίησή τους. Και τρίτον, ξεκαθαρίσαμε και ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία. Οι συνομιλίες για θέματα πολιτικής θα γίνονται στις Βρυξέλλες, στην συνάντηση του Brussels Group, όπως ονομάστηκε. Στην Αθήνα θα γίνονται αποστολές μόνο για τη συγκέντρωση τεχνικών πληροφοριών. Αυτό που θεωρώ σημαντικό, κλείνοντας αυτή την δύσκολη διαδικασία συζήτησης, διαβούλευσης, διαπραγμάτευσης αυτό το διήμερο, αλλά και περνώντας τα σκαμπανεβάσματα του τελευταίου καιρού, την εναλλαγή και ψυχολογικών διαθέσεων στην κοινή γνώμη, θα έλεγα, αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι ότι η κυβέρνηση, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει εν μέσω μιας δύσκολης, όπως διαπιστώνεται, δύσκολης και σκληρής διαπραγμάτευσης με τους εταίρους, δεν εξαντλείται στη διαπραγμάτευση, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει να νομοθετεί το πρόγραμμά της. Διαπραγματευόμαστε, αλλά ταυτόχρονα κυβερνάμε κιόλας. Συζητάμε, αλλά ταυτόχρονα νομοθετούμε. Έχουμε ξεκινήσει ήδη τις μεταρρυθμίσεις, προσπαθώντας όχι μόνο να επαναφέρουμε στη χώρα την κανονικότητα, αλλά να κερδίσουμε και τα χαμένα χρόνια. Τέλος, θεωρώ εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη το γεγονός πως κατά τη διήμερη αυτή η σύνοδο επιβεβαιώθηκε στο ανώτατο δυνατό επίπεδο, τόσο χθες στη σύνοδο κορυφής όσο και στην επταμερή συνάντηση, ότι στη χώρα μας υπάρχει ανθρωπιστική κρίση και ότι χρέος μας, της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και των εταίρων μας, είναι από κοινού να την αντιμετωπίσουμε αυτή την ανθρωπιστική κρίση, διότι δεν προέκυψε ως φυσικό φαινόμενο, αλλά ως αποτέλεσμα ενός προγράμματος που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα και άφησε πολύ μεγάλες πληγές. Και η νομοθέτηση των νομοσχεδίων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης αλλά και των ρυθμίσεων για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Την κατεύθυνση των δράσεων για την επούλωση των πληγών. Την κατεύθυνση, όπως ονομάζουμε εμείς, της κοινωνικής σωτηρίας. Και φυσικά αυτή η κατεύθυνση επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τις ανακοινώσεις σήμερα του Προέδρου της Κομισιόν, του Jean-Claude Juncker, που αφορούν στο αποτέλεσμα της συνάντησης που είχαμε μαζί την προηγούμενη Παρασκευή. Όπου μετά την ολοκλήρωσή της έδωσε εντολή για την ενεργοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης και της ανεργίας ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2015. Από αυτή την έννοια θεωρώ ότι έχουμε ένα θετικό απολογισμό στα πλαίσια του δυνατού. Πολλοί από εσάς είχατε διαφορετική αίσθηση για την πρωτοβουλία που πήραμε και για το αποτέλεσμα της Συνόδου. Όχι μόνο φεύγουμε πιο αισιόδοξοι, αλλά και πεπισμένοι ότι υπάρχουν δυνατότητες μέσα σε αυτό το δύσκολο πεδίο που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν δυνατότητες διαπραγμάτευσης, υπάρχουν δυνατότητες συνεννόησης, παρά το γεγονός ότι οι συσχετισμοί, τους οποίους αντιμετωπίζουμε, οι πολιτικοί συσχετισμοί, είναι εξαιρετικά δυσμενείς. Όμως το γεγονός ότι επαναβεβαιώθηκε η συμφωνία
την ξαναβάλαμε σε ράγες. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία όπου με τις δικές μας διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, αυτές που έχει ανάγκη η χώρα, μπορούμε να προχωρήσουμε γοργά σε αποφάσεις που θα άρουν άμεσα το συντομότερο δυνατό και τα προβλήματα της χρηματοοικονομικής ικανότητας της ελληνικής οικονομίας. Το γεγονός ότι φεύγουμε με ένα πρόγραμμα 2 δις ευρώ για την ανεργία και την αντιμετώπιση της κρίσης κοινωνικής μέσα στο 2015, νομίζω ότι είναι ένας θετικός απολογισμός. Μένει να συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε να υλοποιήσουμε αυτές τις αποφάσεις, γιατί πολλές φορές παίρνονται αποφάσεις οι οποίες δεν υλοποιούνται. Το κρίσιμο λοιπόν είναι να συνεχίσουμε στην ορθή υλοποίηση. Γι' αυτό χρειάζεται το επόμενο διάστημα εγρήγορση, χρειάζεται επικοινωνία σε πολιτικό πλαίσιο, σε θεσμικό πλαίσιο, με τους θεσμούς σε υψηλό επίπεδο όμως, προκειμένου να χτίσουμε εμπιστοσύνη και να προχωρήσουμε σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτή που η Ελλάδα προχωρούσε τα τελευταία 4-4,5 χρόνια. Είμαι στη διάθεσή σας. Η κυρία Μαλτέζου από το Reuters. Ευχαριστώ. Πότε θα παρουσιάσει η κυβέρνηση την ολοκληρωμένη λίστα των μεταρρυθμίσεων στο Eurogroup και τι συμφωνήσατε χθες σε σχέση με την άμεση χρηματοδότηση που θα μπορούσε να λάβει η Ελλάδα? Πρόκειται όντως για τα 1,9 δις από την επιστροφή κερδών ομολόγων? Κοιτάξτε, επειδή είναι λάθος να βάζει κανείς να βάζουμε στους εαυτούς μας χρονικά όρια, διότι αν τα υπερβείς αυτά τα χρονικά όρια, τότε είσαι αναγκασμένος να έχεις ένα αρνητικό, θα ασκηθεί αρνητική κριτική. Συμφωνήσαμε χθες όλοι μας να μην πούμε ότι θα γίνει αυτό την ερχόμενη Δευτέρα ή την ερχόμενη Παρασκευή ή την ερχόμενη Τετάρτη. Είπαμε να ξεκινήσουμε συντονισμένα την προσπάθεια ώστε να γίνει το συντομότερο δυνατό. Και νομίζω ότι αυτή πρέπει να είναι και η απάντησή μου. Το συντομότερο δυνατό θα κατατεθεί η λίστα των μεταρρυθμίσεων και το συντομότερο δυνατό θα κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται, θα συγκληθεί το Eurogroup ώστε να προχωρήσει και η άρση, η αποκατάσταση των χρηματοοικονομικών δυσκολιών. Θέλω όμως να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα βραχυχρόνιας ρευστότητας στην ελληνική οικονομία. Οι υποχρεώσεις μας, τόσο προς τους πολίτες, αυτό που αφορά τον κόσμο, όσο όμως και ως προς τους θεσμούς, είναι απολύτως εξασφαλισμένες. Και φυσικά είναι αυτονόητη η ασφάλεια των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο να απευθυνθώ τόσο στους Έλληνες πολίτες που τις τελευταίες μέρες ακούνε πολλές κασάνδρες, να διατηρήσουν τόσο την ψυχραιμία τους όσο και την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική κυβέρνηση. Ξέρουμε ότι θα υπάρξουν πολλοί που ασκεμμένα θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν κλίμα ανασφάλειας. Το χειρότερο που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση αποφασισμένη να διεκδικήσει τα δίκαια του ελληνικού λαού είναι να υποκύψει σε αυτό το κλίμα ανασφάλειας. Και καλούμε τους Έλληνες πολίτες να σταθούν ψύχρεμοι σε προκλήσεις, αλλά ταυτόχρονα προειδοποιούμε κιόλας όλους όσους προσπαθούν να παίξουν με τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας βρίσκεται σε σταθερή πορεία κοινωνικής ανασυγκρότησης, ματαιοπονούνε όσοι προσπαθούν να βάλουν προσκόμματα σε αυτή την πορεία. Κύριος Αντζολέτος από το Sky. Κύριε Πρόεδρε, επειδή μιλήσατε πριν από λίγο για τη συμφωνία της 20ης του Φλεβάρη, ότι η αίσθησή σας είναι ότι τη σέβονται απολύτως, ήθελα να αναφερθώ σε ένα σημείο της συνέντευξης τύπου της κυρίας Μέρκελ σήμερα. Αναφέρθηκε δύο φορές στην προηγούμενη συμφωνία.
εννοούσε προφανώς αυτή τη 10η Δεκέμβρη, της παράτασης, και έφερε και το παράδειγμα της Ιρλανδίας, ότι αντικατέστησε κάποια μέτρα με δικά της. Προϋπόθεση, είπε, είναι να έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα και να διασφαλίζουν ότι θα υπάρχει κάποιο πλεώνασμα. Αυτό δηλαδή που ουσιαστικά τόνισε είναι ότι ισχύουν οι δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης βάσει του συγκεκριμένου εγγράφου και μίλησε για ισοδύναμα. Θα ήθελα να το σχολιάσετε. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε όλοι τα ίδια πράγματα, διότι εδώ θα δημιουργηθούν για άλλη μια φορά, ελπίζω όχι με πρόθεση, παρανοήσεις. Και η κυρία Μέρκελ χθες και εμείς χθες και σήμερα επαναβεβαιώνουμε το εξής. Ξεχάστε τις δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης. Δεν υπάρχουν ηφαισιακά μέτρα, δεν υπάρχει mail χαρδούβελη. Δεν υπάρχει δέσμευση της Ελλάδας για πρωτογενές πλεώνασμα 3,5%. Διαβάστε τη συμφωνία της 20ης Απρίλη. Υπάρχει δέσμευση για κατάλληλο σε σχέση με τις συνθήκες της οικονομίας πρωτογενές πλεώνασμα. Και πιστεύουμε ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα αντικαταστήσουν τα ηφαισιακά μέτρα των προηγούμενων δεσμεύσεων της κυβέρνησης Σαμαρά, τις μειώσεις στο ΦΠΑ, τις αυξήσεις στο ΦΠΑ, τις αυξήσεις στο ΦΠΑ στα φάρμακα, στα νησιά της χώρας μας, στον τουρισμό, τις μειώσεις συντάξεις, αυτά τα ηφαισιακά μέτρα τελείωσαν. Τα μέτρα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που εμείς είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε θα είναι μέτρα που θα έχουν θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Και βεβαίως στόχο έχουμε το θετικό αυτό δημοσιονομικό αποτέλεσμα να μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε ένα θετικό πρωτογενές πλεώνασμα στο τέλος 2015, υπολογίζουμε γύρω στο 1-1,5%. Δεδομένου ότι εκτιμάμε πως αν αποκατασταθεί γρήγορα και αυτή η αβεβαιότητα που υπάρχει στο χρηματοπιστωτικό τομέα, θα έχουμε και θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης μες το 2015. Δεδομένου ότι και αυτά τα προγράμματα, τα 2 δις του πακέτου της βοήθειας από την Κομισιόν, θα φέρει η ανάπτυξη. Και άρα μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη η ανάπτυξη από το 1,5% που υπολογίζαμε πριν υπάρξει η υπόσχεση για την εκταμείευση αυτών των 2 δις. Θέλω λοιπόν να σας πω το εξής. Είχαμε τονίσει πριν από τις εκλογές ότι με την κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας, και το είχαμε τονίσει σε όλους τους τόνους, θα πάψουν επιτέλους στην Ελλάδα να πληρώνουν το λογαριασμό πάντοτε οι συνήθεις ύποπτοι. Έρχονται λοιπόν μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την αντιμετώπιση της διαφθοράς, τον εξυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης. Έρχονται μεταρρυθμίσεις που θα μεταφέρουν το κόστος από τα συνήθη υποζύγια, από τους μισθωτούς, τους εργαζόμενους, τη μεσαία τάξη, σε αυτούς που όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεγάλης αυτής κρίσης δεν είχαν πληρώσει το μερτικό τους το λογαριασμό. Ήδη πρέπει να σας πω ότι χθες μαζί με το νομοσχέδιο για τις 100 δόσεις νομοθετήσαμε για τις τριγωνικές συναλλαγές, προκειμένου να σταματήσουν να μην πληρώνουν φόρους οι γνωστοί άγνωστοι που έχουν τεράστια κέρδη. Δεχτήκαμε τεράστια κριτική γι' αυτό από μερίδα των μέσων ενημέρωσης, διότι υπάρχουν συμφέροντα. Είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε με αυτά τα συμφέροντα. Και ζήτησα χθες την υποστήριξη των εταίρων σε αυτή την απόφασή μας. Εξήγησα χθες στη συνάντηση ότι, για παράδειγμα, η περιβόητη λίστα Lagarde, λίστα Φαλτσιανή τη λένε εδώ, από τα 2062, τις 2062 υποθέσεις, μόνο 25 έχουν ελεγχθεί. Αυτό είναι ένα σκάνδαλο. Γιατί συνέβη αυτό? Διότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις ήταν δεσμευμένες με συμφέροντα. Εμείς, μόνη δέσμευση έχουμε απέναντι στον ελληνικό λαό. Και είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα να προχωρήσει σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που θα έχουν θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αλλάζοντας το μείγμα της πολιτικής και αλλάζοντας το κοινωνικό και το ταξικό πρόσημο. Και αυτή την υποστήριξη ζήτησα χθες και πιστεύω ότι σε αυτό το σημείο έχω την αίσθηση ότι έπεισα. Θα φανεί όμως από την πορεία αυτό.
Είπατε στη δήλωσή σας χτες ότι ξαναβάλαμε τη συμφωνία σε ράγες. Από τις 20 Φεβρουαρίου στις 19 Μαρτίου είναι περίπου ένας μήνας. Ποιος έχει ευθύνες για το γεγονός ότι η συμφωνία αυτή καθυστέρησε χρονικά? Υπάρχουν ευθύνες στην ελληνική πλευρά, υπάρχουν ευθύνες μόνο στους εταίρους? Και τι έγινε, τι θα γίνει από εδώ και πέρα που δεν έγινε σε αυτόν τον προηγούμενο μήνα? Ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς θα προχωρήσουμε μπροστά. Δεν έχει νόημα να γυρνάμε στο παρελθόν. Πάντως είναι σαφές ότι υπήρχε ένα ζήτημα κοινής ανάγνωσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις στα τεχνικά κλιμάκια. Ένα θέμα κοινής ανάγνωσης απόφασης, το οποίο νομίζω ότι διατυπώθηκε στο μεγαλείο του με την αντίφαση από τη μια Σούλτς και Γιούγκερ να υποστηρίζουν ότι από κοινού πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα, και από την άλλη κάποια μεσαία στελέχη των ίδιων θεσμών να σηκώνουν κόκκινη κάρτα στο νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση. Αυτές είναι αντιφάσεις. Και δεν ευθύνεται η ελληνική κυβέρνηση για αυτές τις αντιφάσεις. Όμως χθες διατυπώθηκε η καλή διάθεση, η βούληση όλων να προχωρήσουμε. Γι' αυτό είναι κρίσιμη η πολιτική διαπραγμάτευση. Γι' αυτό είναι κρίσιμο να χτίσουμε σε πολιτικό επίπεδο εμπιστοσύνη. Είμαστε μια νέα κυβέρνηση. Και αν θέλετε και εμείς από την πλευρά μας, ως μια νέα κυβέρνηση που πρέπει να ρολάρουμε, πρέπει να βρούμε τους ρυθμούς μας, αντιμετωπίζουμε αχαρτογράφητα νερά, όχι μόνο για μας, που δεν είχαμε την κυβερνητική εμπειρία, αλλά και για κάθε κυβέρνηση, διότι αυτό που συμβαίνει δεν έχει ξαναγίνει. Βλέπετε ότι κάνουμε μια πραγματική διαπραγμάτευση, δεν δεχόμαστε emails να μεταφράζουμε τους νόμους από τα αγγλικά στα ελληνικά. Νομοθετούμε εμείς. Βάζουμε τα πράγματα στο τραπέζι, συζητάμε, ενημερώνουμε, δεχόμαστε συμβουλές, αλλά έχουμε την τελική κρίση για το αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να μιλάμε για το παρελθόν. Πρέπει να δούμε ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσουμε μπροστά, οικοδομώντας εμπιστοσύνη και υλοποιώντας ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που πραγματικά έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Ο κύριος Στέρνς από τον Bloomberg. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι εδώ πίσω. Ποια ακριβώς είναι η κατάσταση με την ρευστότητα στην Ελλάδα? Πόσο χρόνο έχετε? Νομίζω ότι έχω ήδη απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Δεν υπάρχει, επαναλαμβάνω, κανένα πρόβλημα βραχυχρόνιας ρευστότητας. Και στο βαθμό που χθες επιβεβαιώσαμε την θέλησή μας να προχωρήσουμε με γρήγορα βήματα στην υλοποίηση των κοινών μας αποφάσεων και των κοινών δεσμεύσεων, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα κινηθούν διαδικασίες που θα αφορούν και την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος, το προβλήματος που έχει δημιουργηθεί για τον εξής λόγο. Προσέξτε, η Ελλάδα έχει να εκταμιεύσει δόσεις από το προηγούμενο καλοκαίρι, εξαιτίας της αδυναμίας των προηγούμενων κυβερνήσεων να ολοκληρώσουν δεσμεύσεις που είχαν δώσει στους εταίρους, αξιολογήσεις πάνω στις οποίες είχαν δεσμευτεί και δεν τις υλοποίησαν. Θα μου πείτε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν σας δίνει κανένας ευθύνη, αλλά όμως η πραγματικότητα είναι ότι ενώ από το καλοκαίρι έχουμε να εκταμιεύσουμε, αποπληρώνουμε δόσεις. Δεν παίρνουμε, αλλά δίνουμε. Αποπληρώνουμε έντονα γραμμάτια τα οποία λήγουν, ομόλογα όπως καλή ώρα τη Δευτέρα και την Παρασκευή στο Διεθνές Δοσμευτικό Ταμείο. Αυτό λοιπόν είναι ένα πραγματικό πρόβλημα. Δεν μας δημιουργεί όμως, και δεν πρέπει να δημιουργείται κλίμα, δεν μας δημιουργεί καμία ανησυχία. Έπρεπε όμως να προχωρήσουμε στη διευθέτηση της υλοποίησης συμφωνίας για να εξασφαλίσουμε όχι μόνο την βραχυχρόνια ρευστότητα, αλλά και τη μεσοπρόθεσμη ρευστότητα, διότι έχουμε ευθύνη. Και νομίζω ότι μένω σε αυτό που είπα χθες, ξαναβάλαμε τη συμφωνία σε ράγες και άρα μπορούμε να προχωρήσουμε. Κυρία Μπαρμπάτση από τον Α. Κύριε Πρόεδρε, πώς ήταν χθες το κλίμα σε αυτή την συνάντηση που κράτησε και περισσότερο από 4 ώρες? Ζεστό. Φιλικό ήταν το κλίμα. Φιλικό και ουσιαστικό. Νομίζω ότι
βασική αρχή της διαβούλευσης και του διαλόγου είναι να προσπαθεί να καταλάβει τον άλλον. Και εγώ έχω μια βασική αρχή σε αυτές τις συζητήσεις, είναι η ειλικρίνεια. Με ειλικρίνεια έθεσα τα προβλήματα αλλά και τους στόχους μου στους εταίρους, στους εκπροσώπους θεσμών και στους δύο αρχηγούς των δύο σημαντικών κρατών της Ένωσής μας, και νομίζω ότι υπήρξε αλληλοκατανόηση, και σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι υπάρχει μια ευκαιρία να οικοδομηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε διαφορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι λύσαμε τις διαφορές μας. Όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξέρουμε σε τι συμφωνούμε και σε τι διαφωνούμε. Και αυτό δεν γίνεται χωρίς διάλογο. Είναι προτιμότερο να συζητάμε μεταξύ μας, όπως μου είπε και η Άγγελα Μέρκελ, παρά να συζητάνε άλλοι για μας. Κύριος Μακρυγιάννης. Κύριε Πρόεδρε, σας άκουσα με προσοχή χθες, αλλά και σήμερα να λέτε, για παράδειγμα, χθες είπατε ότι κάποιοι εκτροχιάσανε την συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου. Σήμερα μιλήσατε για κάποιους που παίζουν με τη σταθερότητα ή δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας. Μην ξεχνάμε ότι χθες οδηγηθήκαμε στη Σύνοδο μέσα σε ένα κλίμα απόλυτης ανασφάλειας. Μιλούσαν ακόμη και για πιστωτικό γεγονός, για κινδύνους τέτοιους. Αντιθέτως, φαίνεται ότι για διάφορα πράγματα υπήρξαν άλλες συμφωνίες. Θέλω να σας ρωτήσω, πρώτον, έχουν απομακρυνθεί τέτοιου είδους κίνδυνοι για τη χώρα μετά τη χθεσινή Σύνοδο Κορυφής και την Επταμερή? Και δεύτερον, αυτοί που εκτροχιάσαν τη συμφωνία, κάνανε διάφορες τέτοιου είδους κινήσεις, όπως με το τραπεζικό σύστημα, εγώ θυμάμαι τον κύριο Ντάισερμπλουμ που μας παρομοίωσε ή μας απείλησε με κινήσεις τύπου Κύπρου, γιατί να μην συνεχίσουν να σαμποτάρουν την όποια προσπάθεια? Νιώθετε κάπως ότι κάποιοι υπονομεύουν την προσπάθεια, και επίσης αυτή είναι μόνο στο εξωτερικό ή είναι και στο εσωτερικό? Ευχαριστώ. Κύριε Μακρυγιάννη, στις 50 πόσες μέρες είμαστε κυβέρνηση, έχουμε ακούσει ούκο λίγες φορές ότι την επόμενη εβδομάδα τελειώνουν τα διαθέσιμα, την επόμενη εβδομάδα θα πληρώσουμε τα έντογα, την επόμενη εβδομάδα θα πληρώσουμε τα ομόλογα. Κάθε μέρα υπάρχουν τέτοιου είδους δημοσιεύματα. Έχουμε συνηθίσει και έχει συνηθίσει και ο ελληνικός λαός. Αλλά επιτρέψτε μου να κάνω ένα διαχωρισμό. Είναι άλλο όταν βρίσκεσαι σε μια διαπραγμάτευση. Και άρα οι δύο πλευρές θέλουν να φέρουν πιο κοντά στις θέσεις τους στη διαπραγμάτευση. Και υπ' αυτή την έννοια μπορεί να δημιουργούν και ένα κλίμα, αν θέλετε, ένα κλίμα φόβου ή ένα κλίμα πιέσεων. Είναι άλλο πράγμα αυτό. Και είναι άλλο πράγμα κάποια οργανωμένα συμφέροντα να δρουν στο εσωτερικό της χώρας, προσπαθώντας να πυροδοτήσουν τέτοιου είδους δημοσιεύματα. Να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι ο ελληνικός λαός δεν δίνει σημασία σε αυτό. Και αυτό είναι η μεγάλη μας δύναμη. Την ίδια στιγμή που εσείς χθες μεταφέρατε, δεν σας δίνω ευθύνη γι' αυτό, ένα κλίμα εξαιρετικά μεγάλης έντασης και ενδεχομένως φόβου για αποτυχία στις συνομιλίες, όλα τα πρωτοσέλιδα χθες αυτή την οσμή ανέβηαν. Την ίδια ώρα λοιπόν που υπήρχε αυτό το κλίμα φόβου, οι δημοσκοπήσεις που έβλεπαν το φως της δημοσιότητας έδιναν 20 και πλέον μονάδες διαφορά στο ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Δημοκρατία και μια συντριπτική υποστήριξη στις προσπάθειες της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι ματαιοπονούν όσοι προσπαθούν να αξιοποιήσουν τέτοια σενάρια για να ικανοποιήσουν πολιτικές σκοπιμότητες. Άκουσα χθες και μια δήλωση, μάλιστα κάποιοι ονειρεύονται και ανατροπή της κυβέρνησης. Οι κυβερνήσεις δεν πέφτουν με μηχανογραφίες, ούτε με δημοσιεύματα. Οι κυβερνήσεις πέφτουν όταν χάνουν τη στήριξη του λαού. Και εμείς, δόξα τω λαό και δόξα τω Θεώ, την έχουμε αυτή τη στήριξη και με το παραπάνω, άρα θα πάμε πολύ μακριά. Κύριος Τσακίρης.
Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας ρωτήσω έτσι περισσότερο διευκρινιστικά για το πώς θα γίνει η αξιολόγηση για να απελευθερωθεί η χρηματοδότηση. Θα γίνει επί των μεταρρυθμίσεων που θα καταθέσετε και θα αξιολογηθεί από το έκτακτο Eurogroup, οπότε να ανοίξει η κάνουλα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και θέλω να ρωτήσω αν μέσα σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα υπάρχουν κάποια μέτρα. Ας πούμε, σας ασκήθηκαν πιέσεις πάλι για αποκρατικοποιήσεις. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στο ΦΠΑ, όχι στα φάρμακα, είπατε, όχι στα νησιά, σε κάποιους άλλους τομείς. Θα υπάρχουν μέτρα δηλαδή μέσα σε αυτές. Στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, θα καταθέσουμε τις προτάσεις, το συνολικό πακέτο των προτάσεων για τις μεταρρυθμίσεις, μετά την από κοινού τεχνική επεξεργασία στο λεγόμενο Brussels Group θα κατατεθούν στο Eurogroup προς έγκριση, στο πολιτικό όργανο, και με το που θα υπάρξει αυτή η διαδικασία, όπως φαντάζομαι θα έχετε ενημερωθεί, θα είναι δυνατή και μια σταδιακή εκροή χρημάτων τα οποία, είτε χρημάτων που αφορούν τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών, τα οποία ανήκουν στην Ελλάδα, τον S&P στο λεγόμενο, το 1,9 δις, είτε χρημάτων σταδιακά που αφορούν τα υπολοιπόμενα των 7,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και βεβαίως, με τις αποφάσεις αυτές, θα υπάρχει και η δυνατότητα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί με τους δικούς του κανόνες, να αξιολογήσουν, να κρίνουν και να προχωρήσουν στις αναγκαίες κινήσεις. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, νομίζω ότι η διαδικασία είναι σαφής. Σε εμάς απομένει, ενώ όχι μόνο στην κυβέρνηση, αλλά στην ελληνική κυβέρνηση και στους εταίρους μας, να ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατόν αυτή τη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας, το δεύτερο σκέλος, αν δεν κάνω λάθος, αφορούσε για το αν μεταρρυθμίσεις μέσα σε μεταρρυθμίσεις. Στο δεύτερο σκέλος δεν έγινε καμία συζήτηση χθες σε ό,τι αφορά την ουσία του περιεχομένου των μεταρρυθμίσεων. Υπήρξε μια συζήτηση για να ξεδιαλύνουμε τη διαδικασία. Όπως σας είπα, είναι ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης να διατυπώσει εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για να προχωρήσουμε μπροστά. Η συζήτηση λοιπόν για το περιεχόμενο είναι κάτι που αφορά την ελληνική κυβέρνηση και βεβαίως αφορά τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν και στο πολιτικό επίπεδο με τους εταίρους μας στις Βρυξέλλες. Θέλω όμως να σας πω, χθες ξεδιαλύναμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Όχι ηφαισιακά μέτρα. Είχα την ανάγκη σε μια τέτα-τέτ συνάντηση και με την κυρία Μέρκελ και με τον πρόεδρο Λαντ και με τους επικεφαλείς θεσμών να τους ρωτήσω, υπάρχει θέμα πέμπτης αξιολόγησης? Μου απάντησαν όχι, δεν υπάρχει. Να τους ρωτήσω, ζητάτε από μένα να εφαρμόσω αυτά τα οποία δεν μπόρεσε ο κύριος Σαμαράς να εφαρμόσει? Η απάντηση ήταν όχι βεβαίως. Ζητάμε να καταθέσετε τις δικές σας, το δικό σας διαφορετικό μείγμα πολιτικής. Θέλουμε όμως αυτό το μείγμα πολιτικής να έχει θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Βεβαίως και πρέπει να έχει θετικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, αλλά με άλλο κοινωνικό πρόσημο, προσθέτω εγώ. Κυρία Καλογεροπούλου. Κύριε Πρωθυπουργέ, κοινοτικές πηγές λένε ότι εχθές υπήρξε μία γκρίνια από τους συνομιλητές σας σε ό,τι αφορά το θέμα του κυρίου Βαρουφάκη. Και πιο συγκεκριμένα ότι, εν πάση περιπτώσει, μερικές φορές δημιουργούνται διάφορα προβλήματα με την παρουσία του. Έχετε σκέψεις για αυτό το θέμα και προς ποια κατεύθυνση? Νομίζω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως εδώ βρισκόμαστε σε μία σκληρή διαπραγμάτευση και ότι οι αντιθέσεις που έχουμε έχουν ισχυρό πολιτικό φορτίο. Δεν έχει νόημα ούτε να προσωποποιούμε την αντιπαράθεση,
ακόμα ίσως δεν έχει νόημα να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρόκειται και για μια αντιπαράθεση μεταξύ κρατών. Έτσι. Δημιουργείται μια ψευδής εντύπωση ότι εδώ υπάρχει μια ελληνογερμανική κόντρα. Όχι, εδώ υπάρχει μια πολιτική κόντρα. Έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία κινείται σε μια συντηρητική νεοφιλελεύθερη κατεύθυνση και έχουμε ξαφνικά μια κυβέρνηση εντός της Ευρωζώνης που έχει μια εντελώς διαφορετική αντινεοφιλελεύθερη κατεύθυνση. Αυτό αποτελεί εκ των όνου κάνευ μια σύγκρουση, πολιτική σύγκρουση. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης υπάρχουν πολιτικές κόντρες, πολιτικές διαφωνίες. Η θέση του Υπουργού Οικονομικών είναι ούτως ή άλλως μια δύσκολη θέση. Όποιος και να ήταν σε αυτή τη θέση θα δεχόταν πειρά. Είπα το προηγούμενο διάστημα και επιμένω σε αυτό ότι υπήρξε μια προσπάθεια αποδόμησης του Γιάννη του Βαρουφάκη από μερίδα του ευρωπαϊκού τύπου και συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια. Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει απόλυτα τον Υπουργό των Οικονομικών στην προσπάθειά του. Λειτουργεί συλλογικά η ελληνική κυβέρνηση. Δεν έχει να κάνει με την προσωπική στρατηγική των υπουργών της ή θέση της κυβέρνησης. Είναι συλλογική η θέση της κυβέρνησης. Και υπ' αυτή την έννοια θέλω να σας πω ότι μπορεί αυτά να συζητιώνται στο περιθώριο ως αποτέλεσμα κάποιων δημοσιευμάτων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τακτικά, αλλά προφανώς και δεν υπήρξε ούτε καν νήξη για το θέμα αυτό σε πολιτικό επίπεδο, πώς θα μπορούσε άλλωστε. Η Ελλάδα είναι μια κυρίαρχη χώρα, όπως δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ εγώ να σχολιάσω για το ποιον θα αποφασίσει ο κύριος Ολάντη ή η κυρία Μέρκελ για υπουργό στην κυβέρνησή τους, υπουργό οικονομικών, έτσι. Δεν θα μπορούσε και κανένας να μου θέσει εμένα τέτοιο ζήτημα. Είναι εσωτερικό θέμα της Ελλάδας και όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχει απόλυτο σεβασμός στην κυριαρχία των κρατών μελών. Αυτός είναι βασικός κανόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Γιούρεκ από τη Λεσουάρ. Thank you. Prime Minister, it was said yesterday in the meeting, in the side meeting, and also in the statement that was published, that the Greek authorities are the sole master of its reforms. But today, your finance ministry has published a statement saying that it welcomes, it learned that the technical teams are preparing a list of reforms and a to-do list for the Greek authorities. Ανέφερε πως waiting and welcoming this list θα καλωσορίσει κάποια λίστα με πληροφορίες που θα ζητήσουν τα τεχνικά κλιμάκια. You are saying today. It was published this morning. And if I may, a small second question. The Belgian Prime Minister yesterday had an issue and mentioned it apparently to you directly also about the side meeting. Could you just tell us what you answer him if you did? Thank you. Ναι, δεν μπορώ να σχολιάσω μία δήλωση την οποία δεν γνωρίζω. Αναφέρεται σε μια δήλωση την οποία δεν γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι ο Υπουργός των Οικονομικών δήλωσε, αν δεν κάνω λάθος, μια ανάρτηση στο Twitter, ότι χαιρέτησε την απόφαση τη χθεσινή, την επαναβεβαίωση της συμφωνίας της 20ης του Φλεβάρη και δήλωσε έτοιμος να προχωρήσουμε οργά στην υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Ως εκ τούτου δεν θα ήθελα να σχολιάσω κάτι που δεν γνωρίζω. Θα έρθουν τα τεχνικά κλιμάκια, θα έρθουν τα στοιχεία. Και από ό,τι με ενημερώνουν εδώ οι συνεργάτες μου, το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε έτοιμο να ανταποκριθεί στον κατάλογο, όχι των μεταρρυθμίσεων, στον κατάλογο των πληροφοριών που ζητάνε τα τεχνικά κλιμάκια. Τα τεχνικά κλιμάκια στην Αθήνα κάνουν fact-finding. Ψάχνουν να βρουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες σε σχέση με στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα για να διαμορφωθεί η συνολική εικόνα για τη δημοσιονομική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, στοιχεία τα οποία είναι χρήσιμα για να προχωρήσουν οι εργασίες. Αυτή την διαδικασία του fact-finding βεβαίως και θα την βοηθήσουμε με κάθε τρόπο. Δεν θα δεχθούμε να επιστρέψουμε στο προηγούμενο καθεστώς
της Τρόικας, το τροϊκανό καθεστώς, της επέλασης στα Υπουργεία και των συνεντεύξεων ανακρίσεων των βουλευτών. Η εκλεγμένη πολιτική με τους εκλεγμένους πολιτικούς, οι τεχνοκράτες με τους τεχνοκράτες. Αυτή είναι η αρχή μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αθανασίου από τη Real και το Star. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να μας πείτε αν χθες ο κύριος Ντράγκη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σας υποσχέθηκε συγκεκριμένα ότι θα κάνει επαναφορά του waiver για τα ελληνικά ομόλογα όπως πριν από εκείνη την ημερομηνία μέσα στον Φεβρουάριο που το είχε καταργήσει πρώτον. Και δεύτερον, παρότι δεν είναι θέμα των Ευρωπαίων και είναι εσωτερικό θέμα, εσείς χρειάστηκε να έρθετε στις Βρυξέλλες και να αποσαφηνίσετε μια συμφωνία που υποτίθεται να έχει αποσαφηνίσει ο Υπουργός Οικονομικών. Μήπως θεωρείτε ότι κάτι δεν έγινε το οποίο έπρεπε να είχε γίνει όλο αυτό το διάστημα για να αποφύγουμε το χάσιμο του χρόνου του ενός μήνα? Πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Ντράγκη συμμετείχε συμβουλευτικά στη χθεσινή συζήτηση, αλλά ο κύριος Ντράγκη δεν είναι πολιτικός. Δεν είναι εκλεγμένος πολιτικός, έχει ένα θεσμικό ρόλο και ως εκ τούτου αντιλαμβάνεστε, διότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διέπεται από τους δικούς της κανόνες, δεν θα ήταν δυνατόν να εμπλακεί σε μια συζήτηση που αφορά τον αναγκαίο πολιτικό διάλογο που έγινε χθες για να ξεδιαλύνουμε κάποια πράγματα, και ως εκ τούτου δεν μπορούσε να δώσει και υποσχέσεις πέραν της σαφέστατης διαδικασίας που όλοι γνωρίζουμε που πρέπει να τηρηθεί προκειμένου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε κινήσεις που πρέπει να κάνει για να αποκατασταθεί το κλίμα της βεβαιότητας, το κλίμα της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εμείς λοιπόν ξεκαθαρίσαμε χθες στον πολιτικό διάλογο που είχαμε τις παρανοήσεις, ξεκαθαρίσαμε στα όποια σημεία είχαμε γκρίζα, συμφωνήσαμε στη διαδικασία και βεβαίως ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έχοντας παρακολουθήσει αυτή τη συζήτηση, το μόνο το οποίο θα μπορούσε άλλωστε εκτιθές έως του να πει είναι ότι μετά τη συζήτηση αυτή βγήκε πολύ περισσότερο αισιόδοξος από ότι πριν μπει σε αυτή τη συζήτηση. Η κυρία Κουτσοκώστα από το Euronews. Και ας είναι αυτή η τελευταία ερώτηση. Ήθελα να σας ρωτήσω αν τελικά συζητήθηκε ή ξεκαθαρίστηκε τι είναι μονομερής ενέργεια, γιατί πέρα από αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με τα νομοσχέδια και το μεσαίο στέλεχος, όπως είπατε, της Κομισιόν, ήταν και ο κύριος Όμπλε ο οποίος μίλησε για μονομερής ενέργεια, δηλαδή πώς πλέον θα κατατίθετε τα νομοσχέδια. Και τη δεύτερη ερώτηση είναι αν η επίσπευση της επίσκεψής σας στη Μόσχα συνδέεται με τις τελευταίες πιέσεις που δέχτηκε και δέχεται η ελληνική κυβέρνηση. Κοιτάξτε τώρα, δεν θέλω να μπούμε σε μια θεωρητική συζήτηση. Πάντως, εκ του αποτελέσματος απεδείχθη ότι τελικά δεν ήταν μονομερής ενέργεια, δεν είναι μονομερής ενέργεια το κυρίαρχο ελληνικό κοινοβούλιο να νομοθετεί, πόσο δε μάλλον όταν έχει ενημερώσει και για τις προθέσεις του τους θεσμούς. Και όχι μόνο. Την ελληνική κοινωνία, γιατί εμένα περισσότερο αυτό με απασχολεί, να λειτουργούμε και δημοκρατικά. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση που αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Και ξέρετε, είμαστε μια κυβέρνηση που μέσα σε 55 μέρες έχει προλάβει και να διαπραγματευθεί με επιτυχία σε ένα σκληρό πλαίσιο και να ετοιμάσει μεταρρυθμίσεις και να τις θέσει σε διάλογο και να παράξει νομοθετικό έργο. Είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος γι' αυτό. Και μάλιστα σεβόμενοι πάντα τη δημοκρατία, το διάλογο, τα νομοσχέδια δίνονται στη δημοσιότητα, βγαίνουν σε διαβούλευση. Ακολουθεί διάλογος με φορείς, με τα κόμματα, διάλογος στη Βουλή. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτή η πίεση την οποία βλέπετε της διαπραγμάτευσης δεν έχει χαλαρώσει ούτε τα δημοκρατικά μας αντανακλαστικά,
ούτε την αποφασιστικότητά μας να κυβερνήσουμε. Και νομίζω ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις πρέπει να ξεπεράσουμε την εντύπωση που υπήρχε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι οι κυβερνήσεις που είναι σε πρόγραμμα δεν μπορούν να έχουν άποψη, να φτιάχνουν νόμους και να νομοθετούν, αλλά πρέπει να νομοθετούν και να αντικαθιστούν τους υπουργούς και το κοινωνικό έργο, τα τεχνικά κλιμάκια και οι τεχνοκράτες. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι μια επιτυχία για την Ελλάδα. Αυτό είναι μια επιτυχία για την Ευρώπη, διότι ακριβώς αυτή η νοοτροπία, ακριβώς αυτή η μεθοδολογία που υπήρχε στην Ελλάδα για 5 χρόνια και σε άλλες χώρες, είναι που δημιουργεί μια αίσθηση ενός έντονου, αν θέλετε, ελλείμματος δημοκρατίας στην Ευρώπη και άρα πυροδοτεί τον αντιευρωπαϊσμό. Νομίζω ότι η εξέλιξη χθεσινή, η εξέλιξη των τελευταίων ημερών, δεν είναι μια επιτυχία για την Ελλάδα, είναι μια επιτυχία για την Ευρώπη. Πραγματικά τελευταία ερώτηση από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η κυρία Αρώνη. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε ότι η κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις για την πάταξη της διαφθοράς και για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα ποιες μεταρρυθμίσεις πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να περάσουν άμεσα από την Ελληνική Βουλή και γιατί δεν το έχετε κάνει ένα μήνα τώρα από τις 20 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ πολύ. Σας βρίσκω ανενημέρωτη. Χθες στην Ελληνική Βουλή, το είπα λίγο πριν, δεν παρακολουθήσατε, πέρασε νομοθεσία για τις τριγωνικές συναλλαγές, που χτυπά μία συντεταγμένη διαδικασία φόρο διαφυγής εταιριών που δραστηριοποιούνται, έχουν δραστηριότητες σε χώρες με χαμηλό φορολογικό συντελεστή, αποκρύπτοντας ή αποφεύγοντας να φορολογηθούν. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, την κάναμε χθες. Και έχουμε στόχο να προχωρήσουμε. Έχουμε στόχο να προχωρήσουμε σε μια σειρά τέτοιων παρεμβάσεων. Ο κύριος Νικολούδης έχει εξαγγείλει μια σειρά από δράσεις προκειμένου να μπορέσουμε να εντοπίσουμε την συστηματική φόρο διαφυγή, την οποία ο ίδιος είχε εντοπίσει το προηγούμενο διάστημα όσο ήταν επικεφαλής της αρχής για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος, το ξέπλυμα χρήματος, όπου είχε εντοπίσει μια σειρά από περιπτώσεις καταθετών όπου οι καταθέσεις τους δεν είχαν καμία αντιστοιχία με το πόθεν έσχες που δηλώνανε στις φορολογικές αρχές. Και εκεί είχε εντοπιστεί μια συσσωρευμένη φοροδιαφυγή που με βάση εκτιμήσεις μπορεί να είναι και πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Και εκτιμούμε ότι μέσα στον επόμενο χρόνο μπορούμε να έχουμε τουλάχιστον 800 εκατομμύρια από την προσπάθεια ενός γρήγορου εντοπισμού αυτών των περιπτώσεων. Αναφέρθηκα στις υποθέσεις των διαφόρων ληστών, λίστας Λαγκάρτ, Λιχτεστάιν, των εμβασμάτων στο εξωτερικό. Να σας πω επίσης ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε στην Αθήνα επίσκεψη του Υπουργού Επικρατείας της Ελβετίας, για να προχωρήσουμε επιτέλους σε μια ουσιαστική ανταλλαγή ιδεών και σε μια συμφωνία που αφορά καταθέσεις Ελλήνων στις τράπεζες Ελβετίας που δεν έχουν φορολογηθεί. Μια συμφωνία που έχει κάνει η Ιταλία, για παράδειγμα, με την Ελβετία. Μια συμφωνία που, εξ όσων γνωρίζω, είχε ζητήσει η ελβετική κυβέρνηση από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά τόσο τότε Υπουργός Οικονομικών, βεβαίως συλλογική ευθύνη της προηγούμενης κυβέρνησης, δεν έθεσαν ως προτεραιότητα να πραγματοποιήσουν. Εμείς λοιπόν πολύ σύντομα θα δείτε, δεν θέλω να σας αποκαλύψω και τη λίστα των μεταρρυθμίσεων, ότι έχουμε στο μυαλό μας και έχουμε επεξεργαστεί πολύ σοβαρές πρωτοβουλίες ώστε οι μεταρρυθμίσεις για την πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς να δημιουργήσουν και ένα αίσθημα κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά να έχουν και πολύ συγκεκριμένο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Επίσης.